Ό,τι έχω μέσα στο δικό μου νεσεσέρ. Το συγκεκριμένο νεσεσέρ, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι για καθημερινή χρήση. Το έχω συνήθως για όταν ταξιδεύω. Το έχω πάρει από τα Pull&Bear. Όπως βλέπετε, είναι πολύ μεγάλο. Χωράει πάρα πολλά πράγματα μέσα. Το έχω πάρει 7,99 νομίζω, κάπου εκεί 7-8 ευρώ. Και ας περάσουμε να δούμε τι έχει μέσα. Όπως βλέπετε, αυτά εδώ είναι τα πράγματα. Αρχικά, δεν πάω πουθενά χωρίς την ενυδατική μου κρέμα. Η συγκεκριμένη είναι από το Gore, είναι με άγριο τριαντάφυλλο. Μυρίζει απίστευτα, απίστευτα. Και στο δικό μου τύπο δέρματος τουλάχιστον, έχει κάτσει πάρα πολύ καλά σαν ενυδατική. Είναι η αγαπημένη μου. Να σας πω την αλήθεια, δεν έχω χρησιμοποιήσει και πάρα πολλές ενυδατικές κρέμες, αλλά αφού με έχει βολέψει η συγκεκριμένη, πιστεύω θα την ξαναπάρω. Μετά έχω πάντοτε μαζί μου το primer από τη MAC, από τη σειρά Prep & Prime. Είναι ένα πάρα πολύ καλό primer, βέβαια δεν είναι και τόσο οικονομικό. Νομίζω με έκπτωση το έχω πάρει γύρω στα 23 ευρώ. Το αποτέλεσμα που αφήνει στο πρόσωπό μου το συγκεκριμένο primer δεν το αλλάζω με τίποτα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μετά έχω μαζί μου τις δύο της BB Cream. Δεν θα μείνω πάρα πολύ στις συγκεκριμένες BB Cream, σας έχω πει την απόψή μου. Τις συνδυάζω μαζί αυτές τις δύο και βγάζει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Συνήθως τις φοράω το πρωί. Είναι πολύ καλές, αν θέλετε πηγαίνετε να δείτε το βιντεάκι. Και επίσης έχω το foundation μου, αυτό εδώ της Maybelline. Αν θέλω έτσι περισσότερη κάλυψη στο πρόσωπό μου. Είναι πάρα πολύ καλό foundation. Μαζί με αυτό έχω και το αντίστοιχο concealer, το οποίο με βοηθάει πάρα πολύ επειδή εγώ εδώ σε αυτά τα σημεία είμαι ξηρή. Το συγκεκριμένο με ενυδατώνει και μου δίνει φως κάτω από τα μάτια. Πάρα πολύ καλά και τα δύο. Στην πορεία έχω το bronzer μου. Είναι ένα καινούριο bronzer, δεν σας το έχω ξαναδείξει, η αλήθεια είναι. Είναι από την Bourjois. Ανοίγει έτσι σαν βιβλιαράκι, η συσκευασία του είναι απίθανη. Είναι ένα καταπληκτικό bronzer, είναι αυτό που φοράω και αυτή τη στιγμή στο πρόσωπό μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Σίγουρα δεν πάω πουθενά χωρίς την πούδρα μου. Είναι αυτή η κλασική της Rimmel. Εγώ έχω την απόχρωση Peach Glow. Την νιώθω πάρα πολύ ελαφριά στο πρόσωπο και αυτό είναι που μου αρέσει τη συγκεκριμένη πούδρα. Και σίγουρα δεν εμφανίζω λιπαρότητα στο πρόσωπό μου για αρκετές ώρες. Θα περάσω σε ρουζάκια. Το ένα είναι έτσι πιο ροζ. Και το άλλο είναι πιο ροδακινή καφέ. Και τα δύο είναι από MAC. Αυτό εδώ λέγεται Pink Swoon. Ενώ αυτό είναι το Melba. Τώρα που έχει ανοίξει και ο καιρός, είναι δύο ιδανικές αποχρώσεις και τα έχω πάντα στο νεσεσέρ μου. Όσον αφορά τις σκιές που χρησιμοποιώ, επιλέξω κάποια παλέτα. Έχω αυτήν εδώ από τη MAC, η οποία έχει όλες ακριβώς τις αποχρώσεις που χρειάζομαι για πρωί και βράδυ. Αυτό είναι περισσότερο σαν highlighter. Αυτή εδώ η σκιά είναι έτσι μπρονζέ και εδώ έχουμε ένα ροζ μοβ και ένα μαύρο. Με βολεύει πάρα πολύ, έχει πραγματικά όλες τις σκιές που χρειάζομαι για ένα πρωινό ή βραδινό look. Οποιοδήποτε paint pot από τη MAC, πραγματικά ό,τι σκιά βάλετε από πάνω δεν φεύγει με τίποτα. Το συγκεκριμένο μου αρέσει πάρα πολύ γιατί καλύπτει κάποιες ατέλειες που μπορεί να υπάρχουν στο κινητό μου βλέφαρο και δίνει έτσι ένα χρώμα. Μετά έχω δύο μάσκαρα πάντα μαζί μου. Η μία είναι η κλασική της Essence. Το βουτσάκι της είναι έτσι χοντρό. Δίνει πάρα πολύ όγκο στις βλεφαρίδες μου. Βέβαια τις μπλέκει λιγάκι, αν εσάς δεν σας αρέσει να μπλέκονται οι βλεφαρίδες σας, τότε δεν θα σας αρέσει αυτή η μάσκαρα,
Αλλά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί ναι μεν μου τις μπλέκει, αλλά μετά χρησιμοποιώ μια δεύτερη μάσκαρα όπου μου δίνει μήκος και κάπως τις ξεμπλέκει. Αυτή είναι η καινούργια νομίζω της Maybelline, είναι με τα δύο βουρτσάκια. Το ένα είναι το κανονικό για τις πάνω βλεφαρίδες, δίνει πάρα πολύ μήκος. Και το κάτω βουρτσάκι είναι πολύ μικρό, ώστε να πιάνει τις κάτω βλεφαρίδες. Πολύ έξυπνο αυτό το trick με τα δύο βουρτσάκια από τη Maybelline. Εμένα προσωπικά με έχει βολέψει πάρα πολύ. Μετά παίρνω μαζί μου τρία μολυβάκια. Το κλασικό από τη Rimmel, το Scandalize, όπου είναι μια απόχρωση που το χρησιμοποιώ για την κάτω πλευρά του βλεφάρου μου. Συνήθως όταν ταξιδεύουμε θέλουμε να δείχνουμε πιο φρέσκες, έτσι πιο ξεκούραστες, και το συγκεκριμένο μολυβάκι είναι ιδανικό για αυτή τη δουλειά. Μετά έχω ένα απλό καφέ μολύβι, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, να σας το δείξω κιόλας. Προτιμώ κάποιες φορές το καφέ γιατί το μαύρο έτσι είναι λίγο πιο αυστηρό σαν χρώμα. Το καφέ κάπως γλυκένει. Και έχω και αυτό από τη MAC, λέγεται Prunella και δεν είναι ούτε καφέ ούτε μαύρο. Είναι έτσι μελιτζανή, δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε τη διαφορά. Το χρησιμοποιώ και σαν μολύβι ματιών, αλλά και στην εξωτερική γωνία του ματιού, δίνοντάς το μετά. Έχω κάνει και ένα βίντεο για το πώς μπορείτε να το πετύχετε αυτό. Αν θέλετε να το δείτε, θα έχω όλα τα link κάτω στο description box. Έχω ένα highlighter για αυτά εδώ τα σημεία και για κάτω από τα φρύδια μου. Είναι από τη MAC, αυτό εδώ. Είναι έτσι πολύ φωτεινό, για το καλοκαίρι τώρα πιστεύω θα το χρησιμοποιήσω πάρα πολύ. Μου αρέσει. Και μετά έχω κάποια μολύβια χιλιών. Συνήθως παίρνω μαζί μου αυτά τα τρία, τέσσερα δηλαδή, γιατί αυτό έχει δύο μολύβια, ώστε να καλύπτω κάθε απόχρωση που θέλω. Αυτά τα δύο είναι από την Essence και αυτό από το MIG. Αυτό λέγεται Cute Pink, θα σας κάνω και ένα swatch. Είναι αυτή η απόχρωση. Μετά το Satin Mauve, πάλι από Essence. Είναι αυτό εδώ. Και από Tommy Jean είναι αυτές οι δύο. Έτσι καλύπτω οποιαδήποτε απόχρωση θέλω. Έχω αυτά εδώ τα κραγιόν, τρία από MAC και ένα lip gloss από το Goré. Θα σας κάνω για όλα swatch. Το ένα είναι το Flat Out Fabulous, φούξια απόχρωση που μοβίζει λίγο. Μετά έχω το Chatterbox, έτσι ροζ αλλά με πορτοκαλί υποτόνους. Πολύ ωραίο και αυτό το κραγιόν. Και για μακιγιάζ, ας πούμε, που έχω βάψει έντονα τα μάτια μου, χρησιμοποιώ το Japanese Marble. Είναι αυτή εδώ η απόχρωση, που είναι έτσι nude. Αυτά τα τρία χρωματάκια είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Και το lip gloss του Coré, όπου δεν ξέρω τώρα αν φαίνεται, είναι διαφανές, έτσι έχει ένα πολύ μικρό τόνο ροδακινή. Αυτά ήταν όλα τα πραγματάκια που έχω στο νεσεσέρ μου, όπως βλέπετε έχει αδειάσει. Είναι ένα πολύ μεγάλο νεσεσέρ, έχει εδώ και, και ένα μικρό τσεπάκι, ώστε να βάλετε κάποια πράγματα που θέλετε να είναι ξεχωριστά από τα υπόλοιπα. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να το βλέπω σε άλλες YouTubers. Και θέλω να μου πείτε από κάτω σχόλια τι παίρνετε εσείς στο νεσεσέρ σας, έτσι να πάρω κι εγώ κάποιες ιδέες. Να μην ξεχάσετε να λάβετε μέρος και στο διαγωνισμό που τρέχω αυτή την περίοδο στο κανάλι μου. Είναι ακριβώς το προηγούμενο βίντεο που ανέβασα εδώ στο YouTube για το πώς να κάνετε το καινούριο Cut Eyes. Ελπίζω να σας άρεσε, θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο, μέχρι τότε να περνάτε καλά. Γεια σας!